Καλησπέρα σας. Απόψε ήταν μια δύσκολη βραδιά για τη χοροδία μας. Απόψε στη σκηνή έπρεπε να βρίσκονται 33 χοροδοί, είναι όμως 32. Λείπει ο Γιάννης Χατζηδάκης, ένας χαρισματικός χοροδός, ένας εξαίρετος οικογενειάρχης και αξιόλογος επιστήμονας. Πάνω απ' όλα όμως, ένας άνθρωπος με ποιότητα, ήθος, ευγένεια, καλοσύνη, σεμνότητα και χιούμορ. Η απόψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο μας φίλο και συγχωροδό. Είμαστε σίγουροι ότι μας βλέπει και τραγουδάει μαζί μας. Καλό ταξίδι, φίλε Γιάννη. Και τώρα θα θέλαμε, εάν είναι δυνατόν, να πουληθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιάννη του Κατσάκη. Αιωνία το μνήμη. Στο πέρασμα των αιώνων, η στρατηγική θέση της Κύπρου στο σταυροδρόμι τριών Ιππήρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, άλλοτε τη βοήθησαν και άλλοτε την έλαψαν. Ευνόησε τις επαφές με άλλους πολιτισμούς και καθόρισε το ρόλο της ως σημαντικού κέντρου στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ταυτόχρονα την έκανε στόχο επιβουλών των ισχυρών δυνάμεων της κάθε περιόδου. Η Κύπρος κατοικήθηκε για πρώτη φορά την Ολυθική Εποχή την 8η χιλιετηρίδα π.Χ. Με την ανακάλυψη του χαλκού απέκτησε πολύ μεγάλη σημασία σαν τόπος παραγωγής του πολύτιμου μετάλλου. Ας μην ξεχνούμε ότι από την έκφραση «Es Cyprium», μέταλλο της Κύπρου, προέρχεται η ονομασία του χαλκού στα λατινικά. Ο χαλκός προσέλκυσε τους γειτονικούς λαούς αλλά και τους Μυκηναίους, παρόλο που τους χώριζε από την Κύπρο αρκετή απόσταση. Από τους Έλληνες της Μυκηναϊκής εποχής που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο τους τελευταίους αιώνες της εποχής του χαλκού, η Κύπρος πήρε τον εθνικό και πολιτιστικό της χαρακτήρα. Οι Κύπροι από τότε μίλησαν ελληνικά και έδωσαν στον τρόπο ζωής τους και στον πολιτισμό τους ελληνικά χαρακτηριστικά. Αυτόν τον χαρακτήρα μαζί με την ελληνική τους διάλεκτο διατήρησαν οι Κύπροι από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Η Κύπρος κατακτήθηκε διαδοχικά από τους Φοίνικες, τους Ασσύριους, τους Αιγύπτιους και τους Πέρσες. Με τον Μέγα Αλέξανδρο απαλλάχθηκε από τον Περσικό ζυγό και πέρασε τελικά μετά τον θάνατό του στην εξουσία των Τολεμαίων Ελλήνων βασιλιάδων της Αιγύπτου. Στα χρόνια του Ιουλίου 4, το νησί πέρασε στην εξουσία των Ρωμαίων, οι οποίοι άφησαν πολλά μνημεία αρχιτεκτονικής που σώζονται σε αρκετά καλή κατάσταση στις αρχαίες πόλεις του νησιού, όπως το θέατρο, το γυμνάσιο και το υδραγωγείο της Σαλαμίνας. Την ίδια περίοδο, η Κύπρος γνώρισε τον Χριστιανισμό με τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Βαρνάβα. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, με την διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Κύπρος περιλήφθηκε στο Ανατολικό Βυζαντινό κράτος. Συνέχισε να χρησιμεύει ως εμπορικό κέντρο και την εποχή αυτή δημιουργήθηκαν τα μεγάλα μοναστήρια της, όπως του Σταυροκουνίου, του Μαχαιρά και του Κύπρου. Το 1191, ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λοντόκαρδος κατέκτησε την Κύπρο πηγαίνοντας στους Αγίους Τόπους για την τρίτη σταυροφορία. Και στη συνέχεια την πούλησε αρχικά στους νέοι της υπότες και έπειτα στο φράγκο ευγενή Γκίντε Λουζινιάνια. Έτσι άρχισε η φραγκοκρατία στην Κύπρο, η οποία χαρακτηρίζεται από πλούτο και κλειδί για τους ξένους, από εξαθλίωση και ανέχεια για τους ντόπιους. Το 1489 το νησί μεταβιβάστηκε στους Βενετούς, για τους οποίους αποτέλεσε σπουδαιότατη εμπορική και στρατιωτική βάση, αφού μπορούσαν να ελέγχουν ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, τόσο εμπορικά όσο και στρατιωτικά, ενώ ταυτόχρονα μεταλλεύονταν το πλούτο του νησιού. Γι' αυτό ενίσχυσαν την άμυνα του νησιού, χτίζοντας οχυρωματικά έργα και φρούρια που σώζονται μέχρι και σήμερα. Η Ενετοκρατία διήρχησε ως το 1571, οπότε και το νησί κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς μετά την άλωση της Λευκωσίας και την 11η πολιορκία της Αμοχώστου.
Με την τουρκική κατάκτηση, ένας αριθμός Τούρκων στρατιωτικών και επίκων εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κύπρο, γεγονός που οδήγησε σταδιακά στη δημιουργία της τουρκοκυπριακής κοινότητας του νησιού, που αποτέλεσε το 18% του κυπριακού λαού. Αυτή η τουρκική εγκατάσταση αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή επέμβαση στη σύνθεση του πληθυσμού και δημιούργησε έναν καινούριο παράγοντα στις ιστορικές εξελίξεις του νησιού. Το 1878, στο συνέδριο του Βερολίνου, η Τουρκία παραχώρησε την Κύπρο στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Τούρκοι έφυγαν ειρηνικά και τη διακυβέρνηση της Κύπρου ανέλαβαν οι Άγγλοι. Οι Κύπροι δέχτηκαν με χαρά τους Άγγλους, γιατί πίστευαν ότι ως χριστιανική και δημοκρατική χώρα, η Αγγλία θα τους κυβερνούσε καλύτερα και θα ικανοποιούσε το αίτημά τους για ένωση με τη μάνα Ελλάδα. Έλα. Thank you.
Και οι σχέσεις Ελληνοκύπριο και Αγγλικής κυβέρνησης πολύ συχνά έφταναν σε ένταση. Η πρώτη εξέγερση των Κυπρίων εναντίον της Αγγλίας έγινε το 1931. Το 1950 η Εκκλησία διοργάνωσε δημοψήφισμα, στο οποίο η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού λαού ψήφισε για την Ένωση. Παρ' όλα αυτά, οι Άγγλοι δεν συγκινούνται. Δεν έχουν σκοπό να φύγουν από το νησί. Η Κύπρος ως στρατηγική περιοχή ουδέποτε θα μπορούσε να τύχει αυτοδιαθέσεως, δηλώνει ο υφυπουργός Απικιόν Χόπκινσον τον Ιούλιο του 1954 στη Βουλή των Κοινοτήτων. Οι Κύπροι πλέον καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι με τη διπλωματία είναι αδύνατο να πετύχουν την ελευθερία τους. Η λύση που απομένει είναι μία, η ένοπλη εξέγερση. Ως Έλληνες γνωρίζουν ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αγώνες και θυσίες. Όταν πια είδαμε και αποείδαμε με τα τηλεγραφήματα και τις πρεσβείες, κλείσαμε τη ζωή μας σε ένα φάκελο μικρό που να χωράει στη φούχτα μιας μαθητριούλας, στον προβολέα ενός ποδηλάτου, στη ράχη ενός βιβλίου και γράψαμε με κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση. Αξιότιμων ελληνικών κυπριακών λαών, οδών ελευθερίας ή θανάτου, χωριά και πόλεις Κύπρο. Το στείλαμε χωρίς το γραμματώσιμο με την ξένη βασίλισσα. Ταξίδεψε με χίλιους δικούς μας συνδέσμους, κρυμμένο σε γαλάζιες ποδιές και κόρφους παρθένων, ή το πέρασαν από μπλόκα γαϊδουράκια αθώα που κουβαλούσανε χειροβομβίδες και άλλους κακούς της γης μας. Αρχίζει λοιπόν το 1955 ένας νέος αγώνας με πολιτικό αρχηγό τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και στρατιωτικό αρχηγό τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Ο ηρωικότερος και συγκινητικότερος αγώνας που έχει να παρουσιάσει η κυπριακή ιστορία. Το δέντρο της λευτεριάς ποτίστηκε για μία ακόμη φορά με αίμα. Ποτίστηκε με αίμα και έβγαλε κλαδιά. Η ανεξάρτητη ζωή της Κυπριακής Δημοκρατίας άρχισε στις 16 Αυγούστου 1960.
Ύστερα από τόσους αιώνες ξένης διακυβέρνησης και κατακτητών, για πρώτη φορά οι Κύπροι είχαν τη δική τους εξουσία. Πρώτος πρόεδρος της Κύπρου εξελέγει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Yeah.
συμφωνίες της ανεξαρτησίας και το πολίτευμα όπως καθορίστηκε δυσκόλεψαν τη λειτουργία της νεοσύστατης δημοκρατίας που αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Κατά καιρούς γίνονταν ταραχές μεταξύ των δύο κοινοτήτων και η Τουρκία απειλούσε να κάνει εισβολή στην Κύπρο για να προστατέψει τους Τουρκοκύπριους, όπως έλεγε. Ναι. Και η αφορμή δόθηκε στην Τουρκία όταν στις 15 Ιουλίου 1974 πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου Μακαρίου. Έτσι, στις 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία έκανε εισβολή στην Κύπρο, αποβιβάζοντας στην Κερίνια 40.000 Τούρκους στρατιώτες. Αποτελέσματα. Η Κύπρος διχοτομήθηκε. Το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται υπό κατοχή. Οι νεκροί έφτασαν τους 3.000. 162.000 υπολογίζονται οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες στην ίδια τους την χώρα που κρατούνται μακριά από τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Ενώ και οι Τουρκοκύπριοι μεταφέρθηκαν με τη βία από την ηγεσία τους στις κατεχόμενες περιοχές. 2002 είναι σύμφωνα με την επίσημη λίστα της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους οι αγνοούμενοι και από τις δύο πλευρές. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 751 Ελληνοκύπριοι και εξακολουθούν να αγνοούνται άλλοι 759. Ενώ από την τουρκοκυπριακή πλευρά, από τους 492 αγνοούμενους, έχουν ταυτοποιηθεί οι 293. Οι αγνοούμενοι είναι από ανθρωπιστική άποψη η πιο τραγική συνέπεια της εισβολής. 20.000 εγκλωβισμένοι στα κατεχόμενα χωριά τους, από τους οποίους έχουν απομείνει μερικές εκατοντάδες που ζουν κάτω από συνθήκες καταπίεσης, εκφοβισμού και στερήσεων. Στη Λευκωσία, σε ένα σχολείο, η Χαρά Χαραλαμπίδου, η οποία έφυγε από το χωριό της Σύσκληπο της Κερίνιας όταν ήταν 7 χρονών, αφηγείται στην κόρη της Δήμητρα. Ήταν ένα ζεστό πρωί του Ιούλη. Τόσο ζεστό που εμείς τα παιδιά κοιμόμασταν δίχως πιτζάμα, πάνω στο στρώμα, ξεσκέπαστα και μας χτυπούσε το πρώτο φως του ήλιου κατά κέφαλα για να ξυπνήσουμε. Ήταν ένα ζεστό πρωί που ξημέρωσε την πιο άσχημη μέρα της ζωής μας. Το φως δεν έφεξε εκείνη τη μέρα. Άκουσα τη φωνή της γιαγιάς μου από το διπλανό σπίτι. Μας φώναζε να δούμε τα μαύρα πουλιά που έπεφταν από τον ουρανό από το πουθενά. Στην αρχή, μ' άρεσε η ιδέα. Ακουγόταν σαν παιχνίδι. Ήμουν 7 χρονών. Τρέξαμε στα μπαλκόνια, στους δρόμους, να δούμε το μαύρο σύννεφο που έριχνε εκατοντάδες πουλιά, που τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον σαν εκατοντάδες μέδουσες έμοιαζαν να κατεβαίνουν από το βουνό. Κάποιος ήρθε λαχανιασμένος, ο στρατιώτης γιος της κυρίας Δόνας της γειτόνισσας και φώναξε πως είναι Τούρκοι αλεξιπτωτιστές. Δεν ήξερα τι είναι αλεξιπτωτιστές. Άραγε ήτανε τα μπαλόνια που φαίνονταν να πέφτουν. Τι ήρθαν να κάνουν. Τι εννοούν εν Τούρκοι. Και γιατί κατεβαίνουν με μπαλόνια. Η γιαγιά φυγαίνει από το κοιλάνι. Έχει γειτόνισσα Τουρκάρα και κάθε πρωί πίνουν καφέ μαζί. Τι σημαίνει έρχονται οι Τούρτζοι να μας πιάσουν που φώναζε δυνατά κλαίοντας η Δόμνα. Ακολούθησαν στιγμές που δεν βγήκανε ποτέ από το νου μου. Φωνές. Πολλές φωνές. Φύγετε! Φύγετε! Καμωρά! Οι Τούρκοι μας βομβαρδίζουν! Πόλεμος! Καμωρά! Καμωρά! Κάποιους γείτονες δεν τους ξαναείδα ποτέ. Ο Αντώνης της κυρίας Μαρίτσας, ο Λευτέρης της θείας Ελένης. Τους θυμούμε σαν τα είδωλα της τότε εποχής. Τα κορίτσια των 13 με 17 χρόνων όλα τριφογελούσαν μόλις τους έβλεπαν να περνούν φρεσκοτσιλισμένοι όταν έβγαιναν από το στρατό. Έφυγαν εκείνο το πρωί και δεν τους ξανάδανε. Έγιναν από είδωλα είδωλες. Πέρασαν στην ιστορία. Μα γιατί? Ο παππούς είχε ένα αυτοκίνητο ρόβερ της μόδας τότε. Προσπαθώντας να είναι ψύχρεμος, μας μάζεψε όλους και μας οργάνωσε σε αυτοκίνητα να φύγουμε από το χωριό, να έρθουμε Λευκωσία και αργότερα να πάμε να κρυφτούμε στο σπίτι της άλλης μου γιαγιάς, στα βουνά. Μια διαδρομή που στιγμάτισε την παιδική μου ηλικία. Ήμασταν 9 άτομα σε ένα αυτοκίνητο. Για ώρες. Την περισσότερη ώρα
είτε να μιλούν όλοι μαζί, είτε άκρα σιωπή. Πανικός, φόβο, λύπη, απελπισία. Κανένας όμως δεν πίστευε πως θα φεύγαμε για να μην ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας για 48 χρόνια. Κανένας δεν πίστευε τι θα ακολουθούσε. Πήραμε ό,τι πιο σημαντικό ο καθένας. Εγώ την κούκλα μου τη Λούλα. Η γιαγιά μου ένα κομμάτι για σεμία από την αυλή της. Ο παππούς δύο φωτογραφίες από το σαλόνι και τα στέφανα του γάμου τους. Μα γιατί? Πόλεμος, φωτιές, νεκροί, αγνοούμενοι, προσφυγιά, αντίσκηνα, πόνος, πληγές και πόνος. Και η Παναγιώτα Σταύρου, πρόσφυγας από το χωριό Μύρτου της επαρχίας Κερίνιας, που ήταν μόλις 29 χρονών, με δύο μικρά παιδιά ηλικίας ενός και τριών και έγκυος το τρίτο της παιδί, αφηγείται στην εγγονή της Στέφανη. Ο παππούς σου, λόγω του ότι είχε μεγάλη περιβόλια με λεμονόδεντρα στη Λάπιθο, είχε φορτηγά που μετέφεραν τα λεμόνια στους εμπόρους. Φόρτωσα στο φορτηγό ό,τι θεωρούσα απαραίτητο και πήγαμε στο πατρικό μου για να πιάσουμε τους γονείς μου και τα αδέρφια μου. Δυστυχώς ο προπάπου σου ήταν ανένδοτος και αρνείτο να φύγει από το χωριό. Ήθελε να μείνει για να προσέχει την περιουσία, όσο εμείς τα λείπαμε, καθώς και το κοπάδι του. Δυστυχώς τον ακούσαμε και φύγαμε χωρίς αυτόν. Είναι κάτι για το οποίο ακόμα έχω τύψεις, αφού ήταν και η τελευταία φορά που τον είδαμε. Κάτι που ακόμα δεν θα ξεχάσω είναι η έκρηξη μιας βόμβας στον παραδίπλα δρόμο εκείνη τη στιγμή. Ο θόρυβος ήταν απίστευτα δυνατός και προκάλεσε απώλεια στην ακοή μου. Φεύγοντας από το χωριό, από τη μια νιώθαμε ανακούφιση γιατί γλιτώσαμε, αλλά από την άλλη δεν είχαμε και πού να πάμε. Μετά από παροτρίτσεις άλλων συγχωριανών μας, κατευθυνθήκαμε προς Κυπερούντα. Φτάνοντας εκεί, κατασκηνώσαμε στην αυλή του σχολείου, μαζί με κάμποσους άλλους. Οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες. Βρεθήκαμε να μοιραζόμαστε ένα μικρό δωμάτιο 12 άτομα. Μείναμε εκεί περίπου 20 μέρες. Ο Ερυθρός Σταυρός φρόντιζε να έχουμε τουλάχιστον τα βασικά. Ψωμί, γάλα και κάτι κουρελιασμένα ρούχα. Που κάτι ήταν και αυτά γιατί είχε κόσμο που δεν πήρε τίποτα μαζί του όταν έφευγαν. Μοναδική τους έννοια ήταν να σωθούν. Ο Γολγοθάς της προσφυγιάς είχε αρχίσει. Εκείνη τη μέρα οι σιρήνες φυρίζανε. Τα βόλια διώχνανε τα χελιδόνια. Οι καμπάνες χτυπούσαν σαν τρελές και ύστερα ηχούσαν σε ένα βαρύ πένθος. Στις εκκλησιές η πανήγυρη σώπασε. Το Ευαγγέλιο δεν υπόθηκε ποτέ. Ο άρτος δεν μοιράστηκε ποτέ. Τη Θεοτόκου η παράκληση έμεινε στον 142 ψαλμό. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Οι άνδρες εμείς, ένας-ένας πηγαίναμε στη σειρά για το χρέος μας. Λύναμε το παπούτσι και δέναμε το άρβυλο. Αφήναμε το τσαπί και πιάναμε το όπλο. Κενώναμε τα άγια σπίτια μας και απλωνόμασταν φορτωμένοι στις πλαγιές, στα βουνά. Πίσω η μάνα ακόμα μαγείρευε, κόκορα χυλοπίτης, στο σοφρά ένα καρβέλι ψωμί. Το παιδί, μόλις 5 χρονών, μόνο αθώο συλλάβιζε. Κείνη τη μέρα έγραφε στο μικρό του τετράδιο. Έγραφε τις πρώτες σχολικές του εργασίες. Κείνη τη μέρα μάθαινε λέξεις και γράμματα. Μάθαινε την πρώτη του ορθογραφία. Κρότη πολύ, ζέστη πολύ, κλαίω πολύ. Κείνη τη μέρα μάθαινε να μετρά τους πρώτους αριθμούς. Μάθαινε την πρώτη του αριθμητική. Ένας νεκρός, δύο νεκροί, τρεις νεκροί, χίλιοι νεκροί. Κείνη τη μέρα μάθαινε να ζωγραφίζει τα χρώματα. Μάθαινε την πρώτη του ζωγραφική.
κόκκινο, μαύρο, αίμα και θάνατος. Και πάλι κόκκινο και πάλι μαύρο. Κείνη τη μέρα μάθαινε να ξεχωρίζει τις χώρες, τα σύνορα. Μάθαινε την πρώτη του γεωγραφία. Κερίνια πόλη, Κύπρος. Όχι, Κερίνια πόλη εάλλη. Κερίνια πόλη, Τουρκία. Κείνη τη μέρα μάθαινε να κρατά χρονολογίες. Μάθαινε την ιστορία. Στο τετράδιό του έγραφε 20 του Ιούλη 1974. Thank you.
Η Παναγιώτα Σταύρου συνεχίζει την αφήγησή της. Σιγά σιγά οι ελπίδες για επιστροφή πίσω στα σπίτια μας άρχισαν να σβήνουν. Οπότε έπρεπε να μεριμνήσουμε για μια πιο αξιοπρεπή στέγη. Όταν πλέον σταμάτησαν οι φασαρίες, κατευθυνθήκαμε προς Λευκωσία. Δυστυχώς, δεν ήταν όλος ο κόσμος καταδεκτικός στην παρουσία των προσφύγων που η ταλαιπωρία τους έκανε να φαίνονται σαν ζητιάνοι. Πολλοί έκλειναν τις πόρτες και μας συμπεριφέρονταν λες και ήμασταν ξένοι. Ήταν όμως και αυτοί που πρόσφεραν απλόχερα τη βοήθειά τους. Ήμασταν σαν ξένοι στην ίδια μας την πατρίδα, με μοναδική έγνοια την επιβίωσή μας. Ο παππούς σου, με την πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε, έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό. Τα είχαμε χάσει όλα και έπρεπε να ξαναδημιουργηθούμε. Στα χωριά μας τα είχαμε όλα και ξαφνικά βρεθήκαμε στην προσφυγιά. Οι συγγενείς χάθηκαν. Άλλοι έμειναν Λεμεσό, άλλοι Λευκωσία και άλλοι ξενιτεύτηκαν. Και η χαρά Χαραλαμπίδου συμπληρώνει. Μείναμε στο Κυλάνι για 6 μήνες. Η μαμά μου, φοβισμένη, δεν έβγαινε από το σπίτι για μήνες. Την τρίτη τάξη δημοτικού την έκανα στο χωριό μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων. Κάθε πρωί έπιανα την καρεκλίτσα μου και ανηφόριζα το χωριό και το σχολείο. Ολόκληρο σχολείο, 2 δάσκαλοι για 6 τάξεις. Πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, αλλά και ευγνώμων πάντα που την έζησα και ήμουν ασφαλισμένη. Στο χωριό μας, στο σπίτι, ζούσαμε περίπου 30 άτομα. Κάποιες οικογένειες από το υποκρατούμενο χωριό μας, κάποιοι φίλοι από τη Μόρφου, κάποιοι συγγενείς από την Κερίνια. Όλοι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Μέχρι σήμερα, όσοι ζήσαμε μαζί εκείνες τις μέρες, έχουμε τις ίδιες εικόνες χαραγμένες στο νου μας και στην καρδιά μας. Κάποιοι σήμερα είναι στην Αυστραλία, όπου έψαξαν να βρουν μια ζωή καινούρια. Άλλοι στον Καναδά. Όλοι όμως με ένα κοινό. Ποτέ δεν ξέχασαν το χωριό τους. Ποτέ δεν το αντικατέστησαν. Ακολούθησαν δύσκολες μέρες. Δύσκολοι μήνες και χρόνια. Άνθρωποι σε αντίσκηνα. Λεωφορεία να πηγαίνουν έρχονται για ανταλλαγή αιχμαλώτων. Άνθρωποι στα οδοφράγματα με τον πόνο και την αγωνία στα μάτια και φωτογραφίες στα χέρια των δικών τους να περιμένουν. Να περιμένουν ένα νέο τους, μια είδηση που να τους δίνει ελπίδα για ζωή. Παρότι ήμουν μικρή, όλες οι εικόνες είναι ολοζώντανες ακόμα στη μνήμη μου. Ίσως γι' αυτό ακόμα και σήμερα θυμούμε την αυλή της γιαγιάς μου, τη μυρωδιά του γιασεμιού της, που κομμάτι του έχω στο δικό μας κήπο, στη δική μου καρδιά. Ίσως γι' αυτό ο ήχος από το μαντολίνο, που έπαιζα για χρόνια μετά τον πόλεμο στην παιδική χοροδία του σχολείου, είναι ακόμα γνώριμος και αξέχαστες οι νότες στο παίξιμο του χρυσοπράσινου φύλου και της δικαιοσύνης, ήλιο νοητέ. Thank you.
Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο. Νομίζω ότι απόψε συγκινηθήκαμε όλοι και εσείς και εμείς ακόμη περισσότερο από την απόψινη βραδιά. Ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα από όλους και για τη μαέστρο και για την πολύ ωραία χοροδία. Που βλέπαμε από πίσω. Βεβαίως να πω ότι την επιμέλεια αυτού του εξαιρετικού ήχου είχε ο Γιώργος Φαραντάκης, τον ευχαριστούμε πολύ. Τους φωτισμούς όπως κάθε φορά ο Θοδωρής ο Αργυρούδης, ο Τάκης ο Πελώνας, είναι ο κρυφός μάγος της σκηνής και ο Γιώργος η ακούραστη Αγγελική Τέπερη. Η οποία είναι η έκορα στο χωροδίο μας και φωτίζει τα χρυσία πολύ, αγγελική. Ήταν ίσως πολύ δύσκολη η σημερινή βραδιά για όλους, γιατί είχαμε την πολύ μεγάλη απώλεια. Όμως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τη μαέστρο μας, την Κατερίνα Τεπρίνου. Και θα ήθελα να καλέσω το πρόσωπο του κυρίου Ταξιάρχου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που εκμυστηρεύθηκε ότι έχει υπηρετήσει και το νησί, στο νησί της Κύπρου, οπότε θα θέλαμε να απονείμετε εσείς το αγωνιστικό. Είναι για μας μεγάλη τιμή και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ σήμερα. Από όλη την ομάδα μαέστρο, από όλη την χοροδία, να καλέσω τον ακούραστο αρχιδήμαρχο τον κύριο Αρμόντα, ο οποίος μας τιμά κάθε φορά με την παρουσία του, είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία του ομηρίου που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας και όχι μόνο του ομηρίου και το καλοκαίρι στο Δεστομινά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αρμόντα για όλη τη δουλειά. Της ιστορίας το οποίο πήραμε σήμερα. Ο 20ος αιώνας, όπως γνωρίζετε, ενώ ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για τη χώρα μας, είχαμε τις νίκες στους Βαλκανικούς πολέμους και το διπλασιασμό ουσιαστικά της χώρας από τα τότε σύνορα, στη συνέχεια είχαμε δυστυχώς τη μία τραγωδία μετά την άλλη, γενοκτονία των ποντίων, μικρασιατική καταστροφή και συνθήκη της Λοζάνης, δεύτερος παγκόσμιος, εμφύλιος, δικτατορία και τελικά το αποτέλεσμα της δικτατορίας, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι είχε δυστυχώς και η Ελλάδα το ρόλο της σε αυτό που συνέβη στην Κύπρο, είναι η απώλεια του 37% του νησιού. Και χαίρομαι που ο Σύλλογος Λέων Αλάτιος δεν ξεχνάει, τιμάει όλες αυτές τις ημέρες, και φέτος τα 50 χρόνια από την εισβολή μας δίνει το μάθημα ότι πρέπει να θυμόμαστε πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε την ιστορία μας, να μην την ξεχνάμε, να ξέρουμε ότι κάποιοι έχουν αγωνιστεί για να ζούμε εμείς όπως ζούμε σήμερα. Δεύτερον, επειδή όλοι οι διεκδικητές προσπαθούν να πατήσουν ουσιαστικά στην άγνοιά μας, οπότε για να επιχειρηματολογούμε και να μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία. Και τρίτον, φυσικά, είναι ένα μεγάλο μάθημα στο πώς πρέπει να προλαμβάνουμε καταστάσεις, διότι δυστυχώς η χώρα μας, όπως το 22, της γύρισαν την πλάτη οι σύμμαχοι και έμεινε μόνη της, έτσι 52 χρόνια μετά στην Κύπρο, πάλι μόνη της ήταν. Ευχαριστώ πολύ.
είχε και την παρακολουθήσαμε όλοι, μια εξαιρετική συμμετοχή, όχι μόνο σήμερα αλλά και στις πρόβες. Ο Σύλλογος Τιμής Ένεκεν για τη συμμετοχή και την προσφορά στην απόψινή μας βραδιά έχει ένα μικρό αναμνηστικό. Πιο μεγάλους και για σας που τη ζήσαμε, είναι ακόμα πιο συγκινητικό και μας φέρνει πολλές μνήμες. Εύχομαι να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια, πάντα μας χαροποιείτε, πάντα μας δίνετε το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε και πάντα θα είμαστε παρόντες και παρούσες να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις σας. Ξενός, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι εδώ, είναι ο Κώστας ο Αγωνούδης. Θα θέλαμε, κύριε Κώστα, εάν έχετε την καλοσύνη, να δώσετε μία ανθοδέσμη που έχει ετοιμάσει η ομάδα για τη Σόφη την Τοπαλίδου, η οποία ετοίμασε όλη αυτή την πολύ όμορφη παρουσίαση, την πολύ όμορφη, τα κείμενα τα οποία συνέλεξε, όλες αυτές τις μαρτυρίες τις οποίες παρακολουθήσαμε. Ο Κώστας ο Αγωνούδης, ένας άνθρωπος ξενός, νομίζω θα ήταν το καλύτερο κλείσιμο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Ένας άνθρωπος στο γραμμάτι και την τεχνό και του σχήμα. Ευχαριστούμε. Ο Όμιλος Χίου συμπληρώνει 105 χρόνια ζωής και επειδή έχουμε πρόεδρο Ακαδημίας τον κύριο Κρυμιζή, θα πάρει αυτή την ανωτάτη, γιατί το χρυσό μετάλλιο μετά από τον έπαινο και το βραβείο, θα αναθέσουμε στον κύριο Κρυμιζή να μας δώσει το... Θα είναι μεγάλη τιμή για τη Χίου να πάρει με το... την ανωτάτη διάκριση από την Ακαδημία Αθηνών, αλλά και το Λέοντα Λάτριο, οπότε θυμάμαι τη Λουκία την Πενέτου που ήταν από τα πρώτα ιδιωτικά της μέλη. Πάντοτε συγκινούμε και πάντοτε και συνεργαζόμαστε βέβαια και θα συνεργαστούμε με το Φιλοτεχνικό Όμιλο. Η απόψινή βραδιά μας ζωντάνευσε μνήμες, θλιβερές, αλλά και είναι βέβαια και για παραδειγματισμό, αλλά και μάθαμε και πάρα πολλά απάνω στη μουσική παράδοση. Να μην ξεχνάμε την Κλειώτη Μαστοράκη, η οποία στην ηχιακτήρα της, επί πολλά χρόνια όσο ζούσε αυτή η κοπέλα, είχε μια γιορτανή γέφυρα με την Κύπρο, με όλους τους Κύπριους λογοτέχνες και τραγουδιστές και τη μουσική και ιστορία. Και να συγχαρούμε τον κύριο Τριαντάφυλλο και το σημερινό και τη σημερινή χοροδία και όλους τους εκτελεστές του Λέοντα Λάτριο να συνεχίσουν την πορεία τους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.